Τηλεφωνική επικοινωνία είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με το Ρώσο ομόλογό του Σεργέη Λαυρόφ. Η πρωτοβουλία ανήκε στο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε η πορεία των διμερών σχέσεων με έμφαση στον πολιτικό διάλογο και τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών στο Twitter, εξετάστηκε επίσης η πορεία των διμερών σχέσεων και στον πολιτισμό, ιδιαίτερα υπό το φως της επετείου των 200 ετών της Ελληνικής Επανάστασης και τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ρωσία στην ελληνική ανεξαρτησία. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε το Ρώσο ομόλογό του αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και συζήτησαν τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας, για τις οποίες ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία διατήρησης των διάβλων επικοινωνίας και ενός ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου. Παράλληλα, του εξέφρασε την ανησυχία του για τις προοπτικές των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων. Στην πρώτη μέρα της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ συμμετείχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιείται μέσω τηλεδιασκέψεως. Κατά τις εργασίες της Συνόδου συζητήθηκε αρχικά ο οδικός χάρτης του κειμένου συναντήληψης για την άμυνα και αποτροπή, οι στόχοι των κρατών μελών αναφορικά με τις αμυντικές δαπάνες, καθώς και το πλαίσιο υλοποίησης της διαδικασίας ΝΑΤΟ 2030. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η Ελλάδα εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους της Συμμαχίας σε ό,τι αφορά στις αμυντικές δαπάνες λόγω και των απειλών που αντιμετωπίζει. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της διαδικασίας ΝΑΤΟ 2030 ως μέσο ενίσχυσης του ελλείμματος συνοχής, καθώς και την ανάγκη να υπάρχει σεβασμός των αρχών επί των οποίων εδράζεται η Συμμαχία και της αρχής της ομοφωνίας όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων στο ΝΑΤΟ. Υπογράμμισε επίσης τον πλήρη σεβασμό της χώρας μας στο θεμελιώδη κανόνα της συνθήκης του ΝΑΤΟ και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για την ειρηνική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς με βάση το διεθνές δίκαιο, καθώς και την αποφυγή προκλητικών ενεργειών που είναι αντίθετες με τις αρχές της Συμμαχίας. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ σε περισσότερους τομείς. Εμβάθυνση η οποία θα απαιτήσει βέβαια μια σημαντική αλλαγή νοοτροπίας προκειμένου να υπερκεραστούν υφιστάμενα εμπόδια που αφορούν στη συμπερίληψη όλων των μελών και των δύο οργανισμών στη συνεργασία αυτή, αλλά και το σεβασμό της αυτονομίας τους στη λήψη αποφάσεων, τη θεσμική τους ανεξαρτησία και τις διαφορετικές διαδικασίες τους. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ανέδειξε επίσης τη σημασία της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ για την περαιτέρω ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού, τη δυναμική που προσδίδει στη συνεργασία αυτή η νέα Αμερικανική κυβέρνηση, καθώς επίσης και την ανάγκη αμοιβαίας κατανόησης των απειλών που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Την ανησυχία του για την απόφαση της Τουρκίας να αποκτήσει ρωσικούς πυράβλους S-400 εξέφρασε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά την ολοκλήρωση της πρώτης μέρας των συνομιλιών των Υπουργών Άμυνας. Σύμφωνα με τον Γεν Στόλτεμπεργκ, το ζήτημα δεν συζητήθηκε σήμερα, ωστόσο σε προηγούμενες συζητήσεις είχε σημειώσει την πιθανότητα και την ευκαιρία που υπάρχει για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ με την παροχή εναλλακτικών συστημάτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος, αναφερόμενος στην καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους αλλά και τη διαχείριση του προσφυγικού. Ο Γεν Στόλτεμπεργκ επεσήμανε επίσης ότι υπάρχουν διαφορές και διαφωνίες, λέγοντας ότι εκεί πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ είναι πλατφόρμα όπου οι σύμμαχοι μπορούν να αναφέρουν τις διαφορές και τις διαφωνίες τους. Για παράδειγμα, έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου για τις συνέπειες της απόκτησης των S-400. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ μίλησε επίσης και για διαφορές όσον αφορά στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και πάλι πιστεύω ότι ο ρόλος του ΝΑΤΟ είναι να προσπαθήσει να βρει θετικές προσεγγίσεις. Μίλησε επίσης για μηχανισμό αποτροπής για τη μείωση του κινδύνου συμβάντων και ατυχημάτων μεταξύ τουρκικών και ελληνικών πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στο ότι υπήρξε βοήθεια στο να στρωθεί ο δρόμος για τις διερευνητικές επαφές ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ναι, υπάρχουν προβλήματα, αλλά το ΝΑΤΟ παρέχει μια πλατφόρμα για να εξετάσει θετικές προσεγγίσεις και τρόπους για την αντιμετώπιση τους, κατέληξε ο Γεν Στόλτεμπεργκ σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν συνεχίζει μόνο την τακτική του ποδίου Πιλάτου, αλλά υποστηρίζει σταθερά την Άγκυρα. Συνεχίζει να τη χαρακτηρίζει σημαντικό μεν σύμμαχο, τονίζοντας όμως ότι βοηθάει στην καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους, όταν από αυτό το κανάλι σας παρουσιάζουμε διαρκώς
ότι η Τουρκία, χρησιμοποιώντας Σύριους μισθοφόρους φανατικούς, έχει αποσταθεροποιήσει όχι μόνο τη Βόρεια Συρία, αλλά και τη Λιβύη, τους χρησιμοποίησε στο Αρτσάχ, στον Κάφκασο, στο μαλακό υπογάστριο δηλαδή της ρωσικής υπερδύναμης, ενώ ίδιες τακτικές χρησιμοποιεί και στην Κεντρική Αφρική. Στο θέμα του προσφυγικού επίσης, είναι γνωστό ότι το χρησιμοποιεί ως μέσο πίεσης για να αποσπά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σαν ασύμμετρη απειλή εναντίον της Ελλάδος, γεγονός που το είδαμε και στα γεγονότα του περασμένου Μαρτίου με την υβριδική επίθεση που αποπειράθηκε η Άγκυρα εναντίον της Ελλάδος, η οποία απεκρούστη ευχερώς από τις ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας στον Εύρο.